Ελάτε κύριε Χριστίδη να μας πείτε και για το Μανιάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτό εδώ το βήμα για να τιμήσω πρώτα και σημαντικότερα την έμπνευση, την ιδέα και την υλοποίηση μιας προσπάθειας η οποία άλλαξε τη ζωή των Ελλήνων τη δεκαετία του 1980. Είμαι εδώ για να τιμήσω την έμπνευση αγνών ιδεολόγων οι οποίοι πίστεψαν και υλοποίησαν ένα σχέδιο το οποίο έδωσε σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας το οποίο αφουγκράζεται τα προβλήματά τους. Είμαι εδώ σε αυτό το βήμα για να τιμήσω την ιστορική πορεία μιας παράταξης η οποία συγκρούστηκε με τη συντήρηση η οποία διαμορφωνόταν για πολλές δεκαετίες στη δημόσια σφαίρα και έδωσε προσβάσεις σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα όπου και αν είχαν γεννηθεί, όπου και αν έμεναν, όποια οικονομική δυνατότητα και αν είχαν. Αυτό το οποίο σήμερα φαντάζει ως ένα όνειρο πολύ μακρινό. Είμαι εδώ για να τιμήσω την έμπνευση του Παρασκευά Αυγερινού. Είμαι εδώ για να τιμήσω την υλοποίηση του Γιώργου Γεννηματά. Είμαι εδώ για να τιμήσω όλους εκείνους τους γιατρούς, όλους εκείνους τους νοσηλευτές, οι οποίοι αποφάσισαν τη δεκαετία του 80, αμέσως μετά την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να αφήσουν στην άκρη τα ιδιωτικά τους ιατρεία, οποιαδήποτε προοπτική μπορεί να είχαν στον ακαδημαϊκό χώρο και να επιλέξουν να στρατευτούν σε μία ιδέα η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές παροχές υγείας. Σε ποιοτικές και δωρεάν παροχές υγείας. Παροχές υγείας οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να κάνουν για πολλές δεκαετίες 3 και 4 ώρες να πάνε σε ένα γιατρό, να έχουν εκεί πολύ κοντά τους ένα κέντρο υγείας, σαν αυτό το οποίο διαμορφώθηκε στην Ελασσόνα, σαν όλα εκείνα το οποίο ήταν το πρώτο κέντρο υγείας, σαν όλα αυτά τα οποία διαμορφώθηκαν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα. Και αυτό το οποίο πραγματικά σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε εδώ είναι αν για αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτές οι λύσεις και οι προτάσεις τις οποίες φέρνετε διαμορφώνουν απαντήσεις οι οποίες έχουν μεσομακροπρόθεσμο στόχο και αποτέλεσμα ή είναι απλά ένα παυσίπονο απέναντι σε έναν ασθενή τον οποίο τον αφήνετε μέρα με τη μέρα να σβήνει. Διότι αυτό το οποίο αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια, όπου πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήκωσε στις πλάτες του ένα τεράστιο βάρος, είναι ότι χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Είναι ότι χρειάζεται ο εξυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ότι μετά από 35 και 40 χρόνια όπου οι γιατροί πήραν στις πλάτες τους μαζί με το διοικητικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ένα τεράστιο έργο, πράγματι χρειάζεται μια εξέλιξη για να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και είναι υποκριτική η συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα εδώ όταν δεν συζητάμε για τις οικονομικές απολαβές των γιατρών, όταν δεν συζητάμε για την ποιότητα με την οποία σήμερα μπορούν κάποιοι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ελλάδα αμέσως μετά τις σπουδές τους και να μην φύγουν στο εξωτερικό. Και αφήνουμε τους καλύτερους επιστήμονές μας να συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό και να πηγαίνουν αξιοποιώντας τις τεράστιες σπουδές τους στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εδώ δεν συζητάμε για αυτό το ζήτημα. Και ειλικρινά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείτε πολύ άμεσα, διότι εγώ πράγματι πιστεύω. Και αυτό είναι μια θέση την οποία έχει και η παράταξή μας όλα τα τελευταία χρόνια. Την εξέφρασε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Μιχάλης ο Κατρίνης. Την εξέφρασε και ο αρμόδιος τομεάρχης και συγγητής μας, ο Γιάννης ο Τσίμαρης, ότι χρειάζεται ενίσχυση των απολαβών των γιατρών μας. Όπως χρειάζεται άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, που ενώ από διαγωνισμούς βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και 2 χρόνια, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πετύχει και βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα. Και το ξέρουμε εμείς, επειδή πολύ πρόσφατα όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και στελέχη της παράταξής μας πήγαν σε όλα τα νοσοκομεία, όπως πηγαίνουμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν πολύ καλά και οι βουλευτές σας, διότι ξέρω ότι κάνουν ερωτήσεις πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, θα δώσουμε λύσεις και απαντήσεις στα μεγάλα θέματα, ή θα ερχόμαστε να δίνουμε παυσίπονα,
με τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι δημιουργούν τεράστια ζητήματα και πρακτικά. Χειρουργείται ένας με απογευματινό χειρουργείο, επιπληρωμή. Και μετά από 4 ώρες το ξημέρωμα έχει επιπλοκές. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ποιος είναι υπεύθυνος να τα αντιμετωπίσει? Ζητάμε από ανθρώπους να δουλέψουν το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα. Πώς μπορούν να το κάνουν με την ίδια ένταση και την ίδια ποιότητα? Λοιπόν, η δικιά μας άποψη, κυρία Αγαπηδάκη, είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο πορεύεστε οδηγείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ξαφνικό blackout. Οδηγείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αποσωλήνωση. Δεν το οδηγείτε στη νέα εποχή. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης σήμερα να έχει δημόσια παροχή υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγείας, όπως είχε τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί για εσάς να είναι ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα, για εμάς δεν είναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε καταθέσει μία σειρά προτάσεων όλα τα τελευταία χρόνια. Αφήσατε τους νοσηλευτές στα παλαμάκια, στα χειροκροτήματα. Καλλιεργούσατε καμπάνιες για τα χειροκροτήματα, αλλά όταν η Επιτροπή την οποία διαμορφώσατε, η Επιτροπή Μπεχράκη, έρχεται και λέει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τα βαρέα και ανθυγιεινά, κάνετε ότι δεν ακούτε. Και όταν συζητάμε για τα πραγματικά ζητήματα, τα οποία για παράδειγμα και στο νότιο τομέα έχουν κέντρα υγείας, πρωτοβάθμιοι φορείς υγείας, όπως είναι στην Ηλιούπολη, στην Καλυθέα, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα, και πάλι κοφεύεται. Και ειλικρινά, επειδή θεωρώ ότι τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά, θα περίμενα και ο κύριος Μητσοτάκης να είναι εδώ σήμερα και να βάζει μια σειρά από αυτά τα οποία πιστεύει στα θέματα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μάλλον υπάρχει μια άλλη λύση σε όλα τα ζητήματα. Μια λύση για την οποία θα περίμενα και θα περιμένω να μου δώσετε και εσείς απάντηση. Και είναι μια λύση την οποία πρέπει να τη σκεφτούμε και εμείς όλοι οι βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων. Η λύση μάλλον είναι αυτή την οποία πρότεινε σήμερα το πρωί από ένα τηλεοπτικό πάνελ ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής σας. Να δώσετε στη δημοσιότητα το τηλέφωνο του Μεγάρου Μαξίμου, ώστε όποιος έχει πρόβλημα να παίρνει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και το μεσημέρι το πρόβλημά του να γίνεται νόμος του κράτους, όπως έκανε ο κύριος Αυτιάς περηφανευόμενος για τον τρόπο λειτουργίας του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.